Πάμε για αεροδρόμια, λιμάνια, όπου μας εντοπίζετε. Πόσα άτομα θα μπουν σε αυτή τη λίστα, ξέρουμε, πόσοι είναι σε αυτή τη διαδικασία, έχουν ειδοποιηθεί και δεν το έχουν παραλάβει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, βάσει των στατιστικών δεδομένων που έχουμε ενώπιον μας και ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι ένα ποσοστό που ξεπερνά το 85% των εξωτικών προστήμων που επιδίδονται πληρώνονται. Το 85 πληρώνεται, αυτό το 15 σε πραγματικούς αριθμούς τι είναι? Ναι, να σας πούμε σε πραγματικούς αριθμούς. Ενδεικτικά να επισημάνουμε ότι από τα 158.000 εξώδικα πρόστιμα, οι 95.000 αυτή τη στιγμή προχωρούν για επίδοση. Ενώ οι 63.000 έχουν επιδοθεί. Και όταν μιλούμε για ένα ποσοστό πέραν του 85%, σαφώς αναφερόμαστε στις περιπτώσεις των εξωτικών προστήμων που έχουν επιδοθεί, διότι αυτά τα οποία παραμένουν ανεπίδοτα δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των Ναι, πραγμάτων. μέχρι να, γιατί δεν εντοπίσατε, δεν ξέρετε ποιος θα είναι ο παραλήπτης. Ναι. Τώρα, από αυτές τις 63.000 που σας έχω πει, έχουν πληρωθεί 54.000. Τώρα, το συμπέρασμα επομένως που εξάγεται είναι ότι τα εξώδικα πρόστιμα πληρώνονται από την πλειοψηφία των πολιτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η παράληψη παραλαβής των συστημένων εγγράφων από μία μερίδα των πολιτών αποτελεί επιλογή η οποία δεν συνδέεται απαραίτητα με την αδυναμία πληρωμής εκ μέρους τους. Απλά είναι μία μορφή καθυστέρησης. Και επίσης θα είναι κατάλογος με τα οχήματα τουρκοκυπρίων, με τουρκοκυπριακά οχήματα, κύριε Ασουκή. Ναι, αυτή είναι μια άλλη λύση την οποία έχουμε μελετήσει και προχωρούμε στην εφαρμογή της σταδιακά. Δεν μπορεί να είναι άμεση εφαρμογή ούτε στο σύντομο μέλλον κατά πάσα πιθανότητα. Όμως είναι μια εφαρμογή ενός καταλόγου με τα πρόσωπα για τα οποία εκκρεμούν εξώδικα από το σύστημα φωτοεπισήμασης και βρίσκεται για έγκριση στην Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Σκοπός και εδώ είναι η αξιολόγηση του τελικού κόστους για την υλοποίηση αυτής της λύσης που σας έχω πει. Άρα είναι μια λύση η οποία δεν ξέρουμε πότε. Το όντως 1.700 εξώδικα την ημέρα Παγκύπρια αυτή τη στιγμή, κυρία Σουκή. Ναι, μιλούμε ανά το Παγκύπριο, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λειτουργούν ανά το Παγκύπριο 87 συσκευές φωτοεπισήμασης. Ο στόχος, όπως έχουμε πει, είναι να φτάσουμε τις 90 σταθερές, άρα έχουν εγκατασταθεί και οι άλλες τρεις στη Λεμεσόν και αναμένεται και η έναρξη λειτουργίας τους κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Δηλαδή κάθε μέσα σε λίγα λεπτά υπάρχει μια καταγγελία για να αγγίξουμε τις 1.700 σε 24 ώρες. Σας πω, δεν έχω ολοκληρώσει. Ναι. Μιλούμε για 87 σύντρεις συσκευές, τις οποίες σας έχω εξηγήσει, 90 σταθερές συσκευές. Ναι. Και έχουμε άλλες 20 κινητές συσκευές φωτοεπισήμασης, οι οποίες λειτουργούν οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου. Άρα, μιλούμε συνολικά για 110 συσκευές φωτοεπισήμασης, μαζί με τις τρεις οι οποίες θα λειτουργήσουν τις σταθερές τον επόμενο μήνα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι 110 συσκευές ανά πάσα στιγμή μπορούν να καταγράφουν τροχές παραβάσεις ανά το Παγκύπριο και έχουμε αυτόν τον αριθμό που έχετε πει κατά μέσον όρον σε καθημερινή βάση. Άρα αναμένεται ότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, σε ένα χρόνο μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις 600.000 καταγραφές τροχιών παραβάσεων. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους καθημερινά και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι νομοταγείς και να μην δίνουμε ούτε ένα ευρώ σε αυτό το σύστημα φωτοεπισήμανσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασουκή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πριν πάμε να δούμε με